Ονομάζομαι Τσάμι Γεωργία, μένω στην Παλίνη, γεννήθηκα στην Αθήνα και ασχολούμαι με τα ψάρια, οικογενειακή επιχείρηση. Ασχολούμαι με την αναπαλαίωση, δηλαδή για κάποιον που είναι κάτι σκουπίδι, εγώ του ξαναδίνω ζωή. Μ' αρέσει, ας πούμε, κάτι το οποίο θεωρούν οι άλλοι ότι δεν έχει αξία, εγώ του τη δίνω. Παλιότερα ασχολιόμουν με το τένις. Οπότε μετά το τένις ήρθε στη ζωή μου το πάντελ μέσω μιας φίλης μου. Το δοκίμασα, μου άρεσε. Είναι ένα κομμάτι το οποίο ξεδίνεις, ας πούμε. Στα αγωνίσματα μέσα στη φάρμα θα με βοηθήσει αρκετά το ότι έχω ασχοληθεί με το πάντελ και με το τρέξιμο, γιατί έχει αντοχή. Οπότε δεν φοβάμαι τίποτα. Διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού το 2019. Έχω κάνει ολική μαστεκτομική στους δύο μαστούς. Άμεσα έγινε και αποκατάσταση. Πέρασα από το κομμάτι των χημειοθεραπείων. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Και τώρα είμαι σε μια φάση που πραγματικά είναι σαν να μου έχει δώσει αυτός μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναζήσω τη ζωή μου έτσι όπως θέλω εγώ. Έχω ένα σκυλάκι, τον λένε Βίκτορα, είναι 8 χρονών, είναι λαμπραντόρ. Είμαστε αυτοκόλλητοι και ήταν η μόνη ψυχή που ήταν δίπλα μου στο θέμα της υγείας μου. Δηλαδή, έτσι όπως μου στάθηκε ο Βίκτορας, δεν μου στάθηκαν οι φίλοι μου. Έχω χάσει ανθρώπους γιατί δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν το θέμα της υγείας μου. Δηλαδή, δεν μπόρεσαν να είναι δίπλα μου σε όλο αυτό λόγω φόβου, δεν ξέρω κι εγώ τι. Αλλά ήταν ένα πολύ σημαντικό αυτό για μένα, γιατί είδα ποιοι ήταν όντως δίπλα μου και ποιοι δεν ήταν μαζί μου. Νικήτρια, δεν ξέρω αν θα είμαι. Στόχος μου είναι να φτάσω σε αυτό το κομμάτι, αλλά σίγουρα όσο θα είμαι μέσα στο παιχνίδι, θα δώσω το 100% του αυτού μου.